Η μείωση των γεννήσεων τις τελευταίες δεκαετίες είναι γεγονός σε εθνικό επίπεδο. Αν περιοριστούμε στην μετά του 1980 περίοδο, θα διαπιστώσουμε ότι αυτές μειώθηκαν κατά 37%, ενώ αναμένεται να μειωθούν ακόμη κατά 14% την εξαετία από το 2020 έως το 2025. Γενικότερα αδειάζουν περιοχές και χωριά αδειάζουν και στις πόλεις στριμώχνονται και ο κόσμος δεν έχει τη δύναμη να κάνει παιδιά, να τα συντηρήσει τα παιδιά το κυριότερο. Έτσι, από τη στιγμή που φορολογούνται τα παιδιά. Οι ενότητες με έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό γεννήσεων σήμερα είναι όλες ολιγοπληθείς και χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από έναν ταχύτατα φθήνοντα πληθυσμό. Υψηλά ποσοστά σε 60 ετών και άνω, συρρήκνωση του πλήθους των νέων και χαμηλά ποσοστά από 20 έως 49 ετών. Πολύ περισσότερος θανάτος από γεννήσεις και απουσία συνήθως αλλοδαπών, ενώ σε αρκετές από αυτές εκλείπει στις ηλικίες δημιουργίας οικογένειας, απόκτησης παιδιών και μια ισορροπημένη αναλογία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Όντως δεν υπάρχουν λεφτά να φροντίσουμε παιδιά. Και πλέον τα νέα ζευγάρια αρέσκονται στο να μείνουν σε ένα παιδί έτσι για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Το θεωρώ λογικό, ειδικά στη χώρα μας. Θα ήταν να το κοιτάξουν από όλες τις πλευρές, από όλους τους τομείς, να προσπαθήσουν να ενισχύσουν την οικογένεια και να ενισχύσουν τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Σε λίγο θα υπάρχει Έλληνας. Ένας παράγοντας όμως που σχετίζεται με την υπογεννητικότητα είναι και η υπογονιμότητα, καθώς σύμφωνα με έρευνες, οι περιβαλλοντικοί ρήποι έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στην ανδρική και τη γυναικεία γονιμότητα. Υπάρχει υπογονιμότητα διότι, όπως είπαμε, περιμένουν οι άνθρωποι να έχουν μια οικονομική δυνατότητα και αυτό θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι και όταν η γυναίκα και ο άντρας έχουν φτάσει τα 40, ας πούμε, και θέλουν να κάνουν παιδί επειδή έχουν την οικονομική δυνατότητα, είναι δύσκολη η αναπαραγωγή. Μελέτη ερευνητών από το Ινστιτούτο Καρκίνου της Δανίας έδειξε ότι η μακροχρόνια έκθεση σε ατμοσφαιρική ρήπανση από μικροσωματίδια αυξάνει τον κίνδυνο υπογονιμότητας στους άνδρες, ενώ ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο υπογονιμότητας στις γυναίκες. Λογικό είναι, με τόσα που κάνουν, τόσα που μας έχουν κάνει τώρα τελευταία. Δεν είναι τυχαίο φέτος ότι στη χώρα μας θα παραμείνουν κλειστά 203 σχολεία, αφού οι εγγραφές ήταν ελάχιστες και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και μηδενικές. Οι περισσότεροι έχουν από ένα και στις τάξεις των παιδιών μου από ένα παιδί. Εγώ έχω τρία. Εντάξει, είναι ζόρι. Είναι ζόρι, πολύ. Και οικονομικό ζόρι και στο σπίτι ζόρι, παντού ζόρι. Αλλά εντάξει, αλλά τα θέλαμε και μας αρέσαν και τα κάναμε. Και όχι μόνο, δεν δίνουν μισθούς, δεν δίνουν. Πώς να μεγαλώσει τρία παιδιά έτσι, και ούτε σε βοηθάει το κράτος πουθενά, παιδιά.